ήταν καλή η συνάντηση, δεν κλείσε καλά η συνάντηση χθες μεταξύ του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Ντερβίς Ερόγλου. Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες μεταδώσαμε και επιβεβαίωσε, θα έλεγα, και ο Υπουργός Εξωτερικών από το δελτίο του Αντένα χθες το βράδυ, η τουρκική πλευρά φαίνεται απρόθυμη να καταθέσει προτάσεις στα υπόλοιπα των ζωτικών ζητημάτων για το Κυπριακό, δηλαδή το εδαφικό, το θέμα της ασφάλειας, το θέμα των επίκων και το θέμα των εγγύσεων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μπροστά στην άρνηση του Ντερβίς Έρογλου, ξεκαθάρισε ότι για να προχωρήσει η διαδικασία θα πρέπει να υποβληθούν προτάσεις για όλα τα ζητήματα, σε όλες τις πτυχές των ζητημάτων. Μόνο έτσι, ξεκαθάρισε, μπορούμε να μπούμε στην τρίτη φάση των συνομιλιών. Στη φάση δηλαδή όπου θα πρέπει να κατευθυνθούν γεφυρετικές προτάσεις. Πρώτα θα πρέπει να κατευθυνθούν οι προτάσεις, να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχουν συγκλήσεις. Μάλιστα, χρησιμοποιήσει και τον όρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκλήσεις Αναστασιάδη Έρογλου, θέλοντας να υποδείξει ότι αυτές είναι οι συγκλήσεις που μετράνε και όχι οι προηγούμενες συγκλήσεις πίσω από τις οποίες οχυρώθηκε ο κύριος Έρογλου. Και μετά, ακολούθως, μπορούμε να μπούμε στην τρίτη φάση και να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις. Μάλιστα, η θέση αυτή της κυπριακής πλευράς αποτυπώθηκε και στο κοινό ανακοινωθέν που ανέγνωσε η κυρία Μπάτερχάιμ, όπου σημειώνεται ότι συνεχίζεται και θα συνεχιστεί η διαδικασία κατάθεσης προτάσεων από τις δύο πλευρές. Τώρα, να πούμε ότι ο κύριος Έρογλου επέμεινε να ξεκινήσουν τα πράγματα από τις συγκλήσεις. Η θέση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι ότι αυτές οι συγκλήσεις, οι προηγούμενες, δεν αφορούν θέματα που θέλει η ελληνοκυπριακή πλευρά. Είναι συγκλήσεις που βολεύουν την τουρκική πλευρά και άρα θα πρέπει να υπάρξουν νέες συγκλήσεις. Από εκεί και πέρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε πρόταση για ενεργοποίηση, αναζωογόνηση καλύτερα των τεχνικών επιτροπών. Μάλιστα, εισηγήθηκε για την δημιουργία ακόμη 4 υποεπιτροπών, τεχνικών επιτροπών, για το εμπόριο και τη βιομηχανία, τις ελληνικές σχέσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση και μια επιτροπή με το επωνομασία Επιτροπή Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης, που παραπέμπει σαφώς το θέμα της Αμχώστου. Και εδώ η θέση του κ. Έρογλου ήταν αρνητική. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά στην Επιτροπή για τα θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν ιδιαίτερα σκληρός. Αρνήθηκε ότι αυτή η Επιτροπή πρέπει να ασχοληθεί με όλα τα ζητήματα του Κυπριακού. Είπε ότι θα πρέπει να ασχοληθεί, εάν προχωρήσουμε σε συνήθεια συζήτηση, μόνο με θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν αισθάνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς αυτή η Επιτροπή δεν τον καλύπτει. Η θέση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, όπως τη μεταφέραμε και χθες, ήταν ότι πώς μπορεί να λέγεται κάτι τέτοιο από τους κυβερνητικούς πλευράς, όταν 95.000 Τουρκοκύπριοι έχουν διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας και συνεπώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πούμε παράλληλα ότι ο κύριος Έρογλου, σε όλη τη διάρκεια της τριώρης συνάντησης, μιλούσε μέσα από γραπτά κείμενα. Είχε μια αρχική τοποθέτηση 15 σελίδων, την οποία ανέγνωσε παραβλέποντας την ουσία τα όσα πρόλαβε να ξεκαθαρίσει από πριν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως τον καθορισμό των ημερομηνιών για τις επόμενες δύο συναντήσεις του Πρόεδρου Αναστασιάδη με τον Ντερβίς Έρογλου. Να πούμε εδώ ότι η επόμενη συνάντηση θα είναι στις 23 Ιουνίου και η μεθεπόμενη στις 7 Ιουλίου. Ενώ όποτε χρειάστηκε να τοποθετηθεί, το έκανε μέσα από σημειώματα που του ενεχειρούσε ο κύριος Οζερσάι. Τέλος, να πούμε ότι όπως έχουν τα πράγματα, εκείνο που αναμένεται πλέον είναι να εφαρμοστεί αυτό που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε περίπου ως τελεσίγραφο, ότι δηλαδή μέχρι τον Αύγουστο θα πρέπει να κατατεθούν οι αρχικές θέσεις, αναλυτικές θέσεις επί όλων των πτυχών, όλων των ζητημάτων από τις δύο πλευρές. Η ελληνοκυπριακή πλευρά, ξεκαθάρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι έτοιμη να προχωρήσει σε αυτό το στάδιο και πλέον η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του κ. Έρογλου.